Τώρα δεν έχει slide, έτσι. Οπότε θα έχω την τιμή να συντονίσω ή μάλλον να εμποδίσω τους μονομάχους να ρίξουν αίμα στην αρένα. Οι ίδιοι λοιπόν οι μονομάχοι θα συνεχίσουν το σενάριο αυτό, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι σαν μια φυσική εξέλιξη και του προηγούμενου σενάριου. Έχουμε λοιπόν έναν άρρωστο ο οποίος έχει ένα καρκίνωμα της οροδοχοκύστεως τα φένα, high grade. Δεν μας λέει αν έχει ταυτόχρονα και inside του ή όχι. Και το πρόβλημα είναι αν θα κάνουμε κυστεκτομή ή αν θα προχωρήσουμε με ένα πρόγραμμα συντηρητικό. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας λέγανε οι δύο μονομάχοι εάν θα αρχίζαν τη μονομαχία τους με αυτή μόνο την πληροφορία ή αν θα θέλανε ριτούρ στον άρρωστο. Είναι ένα καινούριο σενάριο τώρα, έτσι, δεν έχετε τα προηγούμενα δεδομένα από το προηγούμενο άρρωστο. Ναι, νομίζω ότι τονίστηκε και προηγουμένως ότι η επαναληπτική διοριστρική είναι καθοριστική. Δηλαδή, έστω ότι τον είχα χειρουργήσει εγώ τον άρρωστο αυτόν και έβγαζε ένα τάφ, ένα high grade. Και ήταν η μόνη απάντηση. Δεν σας έλεγε τίποτα από χείλη, δεν σας έλεγε τίποτα από βάση, γιατί έτσι βούρου-βούρου που τα κάνω συνήθως στα περιστατικά μου, δεν ήμουν καλός σε αυτή την ιστορία. Ήταν μια άθλια παθολοανατομική απάντηση. Θα θέλατε. Οπωσδήποτε. Σεφέστατε. Επομένως, ξεκινάμε από αυτό το δεδομένο ότι πρέπει οπωσδήποτε και η τεκμηρίωση είναι ότι έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι υποσταδιοποιημένοι άρρωστοι, οι οποίοι εκ των προτέρων θα έχουν ταυδίο νόσο, άρα θα είναι μείον διαιθητική νόσο ή και παραπάνω. Μας αφαιρείς, Διονύση, τα επιχειρήματα. Και θα κάνω μια γρήγορη εισαγωγή εδώ για να τότε, τα πούμε λίγο όλα. Κύριε Τζόρτζη, να μας πείτε την εισαγωγή για ποιο λόγο χρειαζόταν αυτό το debate. Ακριβώς. Χρειαζόταν. Ναι, βεβαίως. Ή θα φάμε. Μπορούμε να βάλουμε την πρώτη διαφάνεια, παρακαλώ. Λοιπόν. Για να φέρουμε τα σπαθιά μας και εγώ και ο Κώστας και να κάνουμε αυτό το debate, να χτυπηθούμε, φαίνεται ότι γενικά έτσι η επιστήμη με μεγάλα γράμματα δεν έχει καταλήξει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και γιατί δεν έχει καταλήξει, γιατί δεν υπάρχουν μελέτες. Οι μελέτες ισχυρές, καλά σχεδιασμένες, με πολλούς ασθενείς μέσα, όπως πρέπει και όπως θα έπρεπε να σχεδιάζονται όλες οι μελέτες και να λέγαμε αυτοί οι ασθενείς θα πάνε για κυστεκτομή ή θα κάνουν συντηρητική θεραπεία. Και νομίζω ότι φαίνεται εύκολο, παρόλο τα πράγματα θα σας πω γιατί είναι δύσκολα, θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, όλοι μας κάνουμε διουρηθρική εκτομή εδώ μέσα, το 20% περίπου των εμφανειακών είναι αυτού του σταδίου, τα φένα high grade, άρα άμα βάζαμε όλοι τα περιστατικά μας, οι αριστεροί κάνανε κυστεκτομή, οι δεξιοί βάζανε μπεσετζέ, θα συγκρίναμε κάποια τα αποτελέσματά μας και θα λέγαμε μια πολύ ωραία μελέτη και θα λύναμε το πρόβλημα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται από πολλά χρόνια και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο να σχεδιάσεις και να κάνεις αυτές τις μελέτες. Αρχική TUR νομίζω ακούστηκε. Αυτό που φαίνεται από μια μελέτη ότι ο καλός χειρουργός μάλλον έχει και λιγότερα αποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα από τον κακό. Αυτό δεν μπορεί να παρέμβει κανένας. Δεύτερον, παθολογοανατόμος. Είπαμε 50% περίπου διαφορές στο ίδιο παρασκεύασμα διαφορές στην σταδιοποίηση και στη διάγνωση. Η επαναληπτική tour νομίζω κανένας δεν την αμφισβητεί πλέον, αλλά αυτό δεν ήταν δεδομένο κάποια χρόνια πριν. Άρα οι παλιές μελέτες είναι με μία TUR η οποία είχε τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Η σωστή ενδοκιστική θεραπεία, νομίζω τα είπαμε και αυτά, η συμμόρφωση, η σωστή χορήγηση και η αξιολόγηση, όπως είπαμε, της θεραπείας. Άρα όλα αυτά οδηγούν να επιλέξουμε καλά τους ασθενείς μας. Και επειδή εμείς με τον Κώστα είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και δεν θέλουμε να χτυπηθούμε, άρα στο τέλος, όπως θα δείτε, θα αναφέρουμε έναν αλγόριθμο που ουσιαστικά όταν δεν βγάζει άκρη η επιστήμη, τι κάνει, κάνει ένα κονσένσους. Άρα κάναμε ένα κονσένσους εγώ και ο Κώστας και καταλήξαμε στο να πούμε έναν αλγόριθμο στο τέλος για να καταλήξουμε. Και αν τον κάνατε εσείς οι δύο μόνο, έχει το χαμηλότερο βαθμό αξιοπιστίας που υπάρχει. Μάλιστα, εντάξει. Αλλά επειδή σας αγαπάμε πάρα πολύ και σας σεβόμαστε ακόμα. Δεν είναι δικός μας. Το λέμε και σας σεβόμαστε ακόμα πιο πολύ, θα τον αποδεχτούμε εκ των προτέρων. Ωραία. Λοιπόν, αλλά ας αρχίσουμε λίγο να λέμε τα δεδομένα. Εδώ βλέπετε, παρόλο που είναι λίγο δύσκολη σαν διαφάνεια, βλέπετε πολλές μελέτες, παλιές μελέτες από το 78 μέχρι σχεδόν πρόσφατα, όπου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση το high grade τα φένα.
Άρα περιμένουμε να έχει υποτροπές και γι' αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν δεν είχε καθόλου υποτροπές και μάλλον πρόοδο της νόσου, δεν θα λέγαμε ότι είναι κακή νόσος. Άρα βλέπετε ότι έχει με πρόοδο της νόσου κάποια ποσοστά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι υποτροπές. Δηλαδή ένα 60% με 70% κατά τα άλλα μπορεί να σώσεις την ουροδόχο κύστη, να μην τον οδηγήσει σε κυστεκτομή. Και αυτό που φαίνεται ότι αν είσαι προσεκτικός, άμα παρακολουθείς καλά τους ασθενείς και αν έχεις όλα αυτά τα δεδομένα, ότι και η επιβίωση από την νόσο είναι πολύ καλή. Φτάνει στο 80%. Δηλαδή, άμα τους προλάβεις σε ένα στάδιο, όπως θα πούμε, που βλέπεις ότι σου ξεφεύγει η νόσο, μπορεί να οδηγήσει σε εκτεκτομή, γιατί είναι αυτό το επόμενο βήμα. Άρα, αυτός ο ασθενής να του σώσεις. Άρα, η συντηρητική άποψη σε αυτό το θέμα είναι ότι καλύτερο. Όταν λέμε συντηρητική αγωγή στην ουροδόχο κύστη, λέμε για BCG. Έτσι, νομίζω είναι ξεκαθαρισμένο. Κάποιες μελέτες με υψηλό evidence, όπως βλέπετε, ότι παραδείγματος χάρη ο συνδυασμός TGR και BCG είναι αποτελεσματικότερος από το TGR ή TGR και χημειοθεραπεία. Νομίζω κανένας δεν κάνει για αυτούς τους όγκους πλέον χημειοθεραπεία. Με τη μητομικίνη που υπήρχαν κάποια debate, φαίνεται ότι όταν κάνεις μακροχρόνια χορήγηση BCG, γιατί ανοίγουν διάφορα θέματα τώρα και δεν θέλω να πω, στη μακροχρόνια χορήγηση του BCG είναι πολύ καλύτερη από τη μητομικίνη. Τώρα, άρα και φτάσαμε εδώ, πάλι είναι μια μετανάλυση των Σιλβέστερ από την Ιορτισή, ότι η θεραπεία με BCG προφυλάσσει ή κατελάχιστον, ήταν πολύ έτσι, προσεκτική στο τι θα ορίσουν, καθυστερεί τον κίνδυνο πρόοδου της νόσου. Φαίνεται η διαφορά, βλέπετε τα ποσοστά, αλλά ο σχετικός κίνδυνος που αναφέρουν στο τέλος είναι γύρω στα 25%. Άρα περίπου ένα 25% των ασθενών μας θα καθυστερήσουμε ή μάλλον θα σταματήσουμε την πρόοδο αυτή της νόσου. Και για να γίνει όπως είπαμε αυτό, πρέπει τουλάχιστον ένα χρόνο, λένε τα guidelines, 3 χρόνια σύμφωνα με το ΛΑΜ σύμφωνα με το ΛΑΜ, 3 χρόνια πρέπει να χρησιμοποιείτε τον BCG. Τώρα, η πλήρης δόση σαφώς είναι καλύτερη όταν μπορεί να χορηγηθεί, ειδικά σε μεγάλους, αυτό που λέμε, στους κακούς όγκους αυτής της κατάστασης. Και για να δούμε 2 μελέτες, οι οποίες προσπάθησαν, χωρίς να είναι τέλειες, να συγκρίνουν τον BCG, τη συντηρητική αγωγή και την κυστεκτομή. Και βλέπουμε, μία είναι από το τμήμα, όπως βλέπετε, μάλλον δεν βλέπετε καλά, του Στούντερ, από ένα πολύ μεγάλη κλινική με μεγάλη εμπειρία στον καρκίνο της ουροδόχου κύστος. Φτάνουμε ως εδώ ότι ουσιαστικά αυτοί δεν βρήκαν καμία διαφορά σε αυτούς που κάναν BCG και σε αυτούς που κάνανε κυστεκτομή. Μια άλλη λίγο καλύτερα σχεδιασμένη μελέτη, παρόλο που δεν έχει τα κριτήρια μιας καλής μελέτης και γι' αυτό δεν έχει και υψηλό evidence, χωρίστηκαν BCG και όταν υποτροπιάσει η κυστεκτομή, η άμεση κυστεκτομή. Εδώ φάνηκε ότι μάλλον μόνο σε κάποιους ασθενείς υπερτερεί η άμεση κυστεκτομή. Και σταματάω εδώ διαβάζοντας τα guidelines που νομίζω βάζει όλο και όλο τον ορισμό και όλη τη διάγνωση και όλες τις συμβουλές για να κάνει κάποιος κάτι, ότι σε ασθενείς τα ΦΑΛΦΑ, τα ΦΕΝΑ, high grade, για ένα χρόνο τουλάχιστον BCG και σε αυτούς με in situ. Και σταματάω εκεί.